τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον κάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πρώτους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτο σαν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Η επίθεση θα αρχίσει σε λίγα λεπτά και το πλήρωμά μας είναι αυτό που θα ηγηθεί. Κύριε Μόργαν, σας εμπιστεύουμε τη διοίκηση του πλοίου. Πάμε! Armada!
Καπετάνιε, αν επιτεθούμε τώρα, θα έχουμε σοβαρές απώλειες. Θα προσπαθήσω να ανατινάξω το ρηχείο που είναι κάτω από το κάστρο. Θαυμάσια ιδέα. Ποιος όμως θα κατεβεί στο ρηχείο? Είναι σκέτη αυτοκτονία. Δεν μπορείς να το ζητήσεις από κανέναν. Μπορείς να μας ζητήσεις οτιδήποτε. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Είναι απίστευτο να παρακούσεις τον καπετάνιο σου φέρνοντας τη δούκισσα στο πλοίο και μετά να προσφερθείς για επικίνδυνη αποστολή ελπίζοντας να σε συγχωρέσει. Θα έχουμε ένα άνοιγμα σε 10 λεπτά, κάπτεν. Γεια σου, καπετάνιε! Ποτέ, αλλά που ξέρεις, Εντάξει, παιδιά, καλυφθείτε! Όλα! Σολτάτος Ισπανιόλος, muy estupidos! Όλα! Τι έχετε πάθει, στείλανε τυφλούς για να φυλάξουν τις επάρξεις? Κάτω Ισπανία! Ρίχνιζας παπαγάλος είναι! Είστε δειλοί! Τι λες να μην ρίξω, αμίκο, δεν βλέπεις το καπέλο, είναι παπαγάλος του πειρατή! Η γιαγιά μου πυροβολούσε καλύτερα από αυτό τον ανόητο!
Μακεδονιανών. Πέτυχε! Ελάτε! Επίθεση! Ψάξτε το κτίριο. Μάλιστα, κύριε. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί μέσα, καπετάνιε. Μην ανησυχείτε για τη Λία. Θα φροντίσω να πάρετε όλοι το μερίδιό σας. Τώρα βρείτε μου τον κυβερνήτη. Κύριε. Δόξα τω Θεώ. Νόμιζα πως σας έχασα στην ατίναξη που προκαλέσατε. Ο Ισπανός που θα με σκοτώσει δεν έχει γεννηθεί ακόμα, κάπτεν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ούτε για μένα έχει βρεθεί αυτός ο Ισπανός, κύριε. Μην ανησυχείς, λοιπόν. Κοίτα τι σας έφερα. Είναι ο δηλός που πιάσαμε στη ζούγκλα. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Τι κάνεις εδώ, στρατιώτη? Η ευγνωμοσύνη που μου σώσατε τη ζωή στο δάσος είναι μεγάλη. Σας περίμενα. Με περίμενες? Γιατί? Μα για να σας βοηθήσω. Θα μπορούσα εύκολα να έχω φύγει με τους άλλους. Πώς θα το κάνεις από ευγνωμοσύνη?
Όχι εντελώς, κύριε. Όταν έφερα το μήνυμά σου στον κυβερνήτη, με αντάμυψε. Κοίταξε. Εμένα, κύριε, τον Μπαρτολομέο Γκονζάλες να φερθούν σαν κοινό εγκληματία και να τον δίνουν έτσι, ήταν μια συγχώρητη προσβολή. Γι' αυτό είμαι εδώ. Καταλάβατε? Α, νομίζω ότι ο κυβερνήτης ανησύχησε πολύ πριν του μεταφέρεις το μήνυμά σου. Ε? Να είσαι σίγουρος, ο κυβερνήτης θα πληρώσει ακριβά για αυτό που σου έκανε. Συζητάω εκδίκηση για την προσβολή που έκανε στην οικογένειά μου. Έφυγε σαν δηλός. Ξέρεις που πήγε? Πηγαίνει στο Γιβραλτάρ από τον παραλιακό δρόμο. Μας οδηγεί σε αυτόν. Καλύτερα από τους 8 ηλίθιους που πήρε μαζί του. Ορκίστηκα να βρω και να τιμωρήσω αυτό το σκουλίκι. Κι εγώ φυλάω αυτό το καινούριο σκηνή για να τον κρεμάσω στο κέντρο της πλατείας, κάπτεν. Δεν βλέπω την ώρα να τον δω κρεμασμένο. Σάλας, θέλω να πας ένα μήνυμα στον κύριο Μόργαν. Πες του να μας βρει στο Γιβραλτάρ. Κάνε γρήγορα. Μάλιστα. Πέρασαν από εδώ πέρα. Όμως αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα λογά τους. Σίγουρα. Πόσο μακριά είναι, στρατιώτη, ε? Θα λέγα 4-5 ώρες. Θα τους πιάσουμε εύκολα. Οδήγα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους προφτάσουμε πριν από αύριο. Και ελπίζω να ξέρεις τους κινδύνους που παραμονεύουν. Κινδύνους? Τι είδους κινδύνους, φίλε? Μιλάω για άγρια ζώα και πολύ επικίνδυνα κτίνη. Αυτό είναι όλο? Θα κανονίσω με το ένα φτερό δεμένο πίσω από την πλάτη. Θα δεις τι εννοώ πολύ σύντομα. Πάμε και τα μάτια σας ανοιχτά. Πέρασαν από εκείνο το ριάκι, ελπίζοντας να καλύψουν τα ίχνη τους. Θα χρησιμοποίησαν βάρκα. Τι θα κάνουμε? Ό,τι έκαναν και αυτοί. Περπατάμε προς τα κάτω και κοιτάμε από τις δύο πλευρές της όχθης που την έχουν αφήσει. Άκουσε ένα θόρυβο! Καλύτερα να βγείτε από το νερό. Μα τι στο καλό γίνεται εδώ?
Ποιος το κάνει αυτό? Μα τα ψάρια όλου του ωκεανού, η Λέιλα και η φιλενάδα της. Τελικά έκανε καλά που ήρθα, Κάπτεν. Θα χρειαστείς βοήθεια. Πώς μας βρήκες όμως, Λέιλα? Πώς το ξέρεις ότι ήμασταν εδώ? Ήμουν στο πλοίο όταν ήρθε το μήνυμά σου. Ο κύριος Μόργαν το διάβασε στο πλήρωμα. Ξέρω άλλωστε ότι δεν θα καταφέρετε να βγείτε από τη ζούγκλα. Χωρίς δύο καλούς οδηγούς και να είμαστε. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε εσύ και η μεγάλη γατούλα σου. Κάπτεν, ούτε εσύ ούτε το πλήρωμα ξέρουν τίποτα για τις μαγικές δυνάμεις μας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά παράξενα πράγματα. Εσύ σου που έριξες τα ρόδια πριν, ε? Αυτά δεν ήταν ρόδια, κύριε Κάρμο. Κοίτα εκεί κάτω. Τα ρόδια σου είναι οι σπόροι του δέντρου σολιμού. Όταν οριμάσουν οι καρποί, ανοίγουν σαν να γίνει έκρηξη για να εξαπλωθούν οι σπόροι μακριά. Υπάρχουν πολλά παράξενα μέσα στη ζούγκλα και δεν μπορείς να τα ξέρεις. Εκτιμώ το ενδιαφέρον σας. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο.